Πάμε σε δύο φοιτητές του τμήματος βιοχημίας, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα διαγνωστικό τεστ, το οποίο θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να εντοπίζει τη φυματίωση. Οι εισρωές μεταναστευτικών πληθυσμών τα τελευταία χρόνια που δεν έχουν εμβολιαστεί και προερχόμενοι από χώρες στις οποίες δεν έχει αντιμετωπιστεί η φυματίωση, ανέδειξαν την ανάγκη τουλάχιστον της γρήγορης διάγνωσης. Ο Νίκος Δελκής και η Νικολέτα Ευθυμιοπούλου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Νίκο. Φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας και Βιοχημίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Mm-hmm. Σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Περιγράψτε μου λίγο την ιδέα, γιατί όταν διάβασα για πρώτη φορά τι είναι αυτό που πάτε να κάνετε, ομολογώ ότι ενθουσιάστηκα, εντυπωσιάστηκα λίγο. Mm-hmm. Τι είναι αυτό, Νίκο? Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, θα συμμετάσχουμε σε ένα διαγωνισμό, ένα παγκόσμιο διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας, ο οποίος ονομάζεται iGEM. Και έχει να κάνει με τη συνθετική βιολογία, δηλαδή μια εφαρμοσμένη επιστήμη. Είναι ένας διεπιστημονικός νέος κλάδος, ο οποίος συνδέει τη βιολογία άρρηκτα με τη μηχανική, όπου στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε κάποια νέα συστήματα βιολογικά, τα οποία δεν υπήρχαν πριν στη φύση. Mm-hmm. Και μέσω αυτού να έχουμε κάποιες εφαρμογές τόσο στη βιατρική που μας ενδιαφέρει εμάς, στη διαγνωστική, όσο και σε άλλους τομείς όπως ο αγροτικός τομέας ή η ενέργεια. Και η ιδέα μας είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη ενός πολύ γρήγορου, εύχρηστου και φθηνού τεστ, το οποίο να μπορεί να διαγνώσει, να εντοπίζει μοριακά τη φυματίωση, την ενεργό φυματίωση. Είναι ένας συνδυασμός, Νικολέτα, της ψηφιακής τεχνολογίας με την βιολογία. Αυτό δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, η ψηφιακή τεχνολογία και η εξέλιξή της να κάνουμε εφαρμοσμένες πολιτικές ιατρικής πιο εύκολες, κάτι τέτοιο. Τώρα, όταν λέτε ψηφιακή τεχνολογία, δεν αναφερόμαστε σε συστήματα, ας πούμε. Οι sensors θα είναι κυρίως βιολογικοί. Mm-hmm, δηλαδή, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με ηλεκτρικά συστήματα και κυκλώματα τόσο πολύ, όσο απαιτούμε, ας πούμε, περιμένουμε να δούμε το σήμα με το γυμνό μάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Μάλιστα. Στο kit σκεφτόμαστε, μέχρι στιγμής, όταν κάποιος θα είναι θετικός, δηλαδή θα έχει προσβληθεί από το βακτήριο που προκαλεί τη φυματίωση, θα μας δίνει κάποιο οπτικό σήμα που θα μπορούμε να το δούμε με γυμνό μάτι. Α, ναι. Δηλαδή, ναι, δεν βασιζόμαστε τόσο πολύ σε ηλεκτρονικές. Αυτό δεν υπάρχει ως συσκευή, ας πούμε, το kit αυτό. Τώρα πάμε να το αναπτύξουμε. Ναι, κατά αντίστοιχο δεν υπάρχει, όχι. Η τεχνογνωσία για να αναπτυχθεί αυτό υπάρχει? Ναι, εν μέρει ναι. Υπάρχουν κάποια ξεχωριστά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε διαγνωστικές, ας πούμε, προσπάθειες. Όμως, συνδυαστικά, όπως το έχουμε σκεφτεί να το αναπτύξουμε σαν μια πορεία, όχι. Θεωρούμε πως είναι κάτι πρωτοπόρο. Επειδή εγώ δυσκολεύομαι λίγο, you can teach an old dog new tricks. Είστε νέα παιδιά, εγώ είμαι στη Δύση. Και όπως λέει και αυτό που μόλις είπα στα αγγλικά, δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα καινούριο σκύλο σε ένα παλιό σκύλο σε καινούργια κόλπα. Θα φτιάξουμε μια συσκευή για να το καταλάβουμε όλοι εδώ. Εμείς που είμαστε εδώ και αυτοί που είναι λίγο πιο πέρα. Θα φτιάξουμε μια συσκευή, ένα κουτί, το οποίο τι, θα έρχεται σε επαφή με έναν άνθρωπο, θα του κάνει ένα γρήγορο τεστ εκείνη τη στιγμή και θα διαγνώσει αν αυτός ο άνθρωπος έχει το βακτήριο της φυματίωσης. Λοιπόν, η ιδέα μας είναι να ξεκινήσουμε με μία μη επεμβατική μέθοδο απόσπασης βιολογικού δείγματος, δηλαδή να στοχεύσουμε στα ούρα, που δεν χρειάζεται, ας πούμε, να υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για να πάρει, ας πούμε, αίμα. Οπότε, με μία απλή εξέταση ούρων, σκεφτόμαστε, ας πούμε, να μπαίνουν τα ούρα στο kit μας, όπου θα περνάνε από διάφορες βιολογικές διεργασίες και εν τέλει, αν είναι θετικός, όπως είπα, ο ασθενής, θα βγάζει μια ένδειξη. Π.χ. θα αλλάζει το χρώμα από κίτρινο σε κόκκινο. Κάπως έτσι. Σε τα τεστ εγκυμοσύνης, δηλαδή, για να καταλάβουμε. Ακριβώς. Okay. Αυτό είναι μια γρήγορη εξέταση και πρέπει να είναι και φτηνή, είπε στην εικόνα νωρίτερα, έτσι, για να μπορεί, ας πούμε, να έχει και ευρεία διάδοση. Σωστά. Παρόλα αυτά, η ασφάλεια του αποτελέσματος μπορεί να την εγγυηθεί κανείς? Δηλαδή, ή θα είναι μια ένδειξη στην οποία θα παραπέμπει σε περαιτέρω εξετάσεις? Λοιπόν, αρχικά ο σκοπός είναι ότι όσον αφορά τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει η παραπομπή στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν οι έλεγχοι. Δεν γίνονται έλεγχοι για τη φυματίωση. Οπότε το σκεπτικό μας ήταν να κάνουμε ένα screening πληθυσμών, μια πολύ γρήγορη σάρωση, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα έχουν ενεργό φυματίωση μέσω της ανείχνευσης του βακτηρίου από το γενετικό του υλικό που είναι μοναδικό, να μπορέσουν να παραπεμφθούν για περαιτέρω εξετάσεις, γιατί γενικά η διάγνωση φυματίωσης γίνεται μέχρι τώρα με κλινικές
προσεγγίσεις, δηλαδή με ακτινογραφία. Mm-hmm. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μοριακό. Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν το ήξερα. Για να εντοπίσει κανείς αν κάποιος έχει το βακτήριο της φυματίου, πρέπει να κάνει ακτινογραφία, να δούμε τους πνεύμονες. Υπάρχει ένα συνδυασμός. Ναι. Κάνουν ακτινογραφία, κάνουν μέσω μικροσκοπίου κάποιες. Αλλά χρειάζεται λήψη βιολογικού υλικού αίματος κυρίως. Και πτιέλων. Που γενικά είναι δύσκολο δείγμα να αποσπάσει πτιέλα από κάποιον ασθενή. Ειδικά από μικρά παιδιά. Και χρειάζεται και ακριβό εξοπλισμό. Οπότε ο στόχος μας είναι τουλάχιστον αρχικά να μην χρειάζεται κάποιον εξοπλισμό για να δουλέψει ένα μηχάνημα που να κάνει 15.000 ευρώ, ας πούμε. Κατάλαβα. Άρα πάμε να φτιάξουμε ένα μηχάνημα το οποίο να είναι εύκολο, γρήγορο και να μπορεί να το χρησιμοποιεί κανείς και μακριά από ένα νοσοκομείο. Έτσι, σε ένα χώρο συγκέντρωσης ή έτσι, όπου γρήγορα να μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Κυρίως τους μετανάστες, γιατί οι ντόπιοι πληθυσμοί είναι εμβολιασμένοι. Έτσι. Και, εντάξει, όχι όλοι, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε καταπολεμήσει τη φυματίωση, την έχουμε εξαφανίσει μέσω των εμβολιασμών στην Ευρώπη. Έτσι. Γενικά, η φυματίωση είναι μια ασθένεια που δεν μαστίζει τώρα, όμως συνδέεται και στην ιστορία και πιο παλιά με μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όταν στη βιομηχανική επανάσταση όλοι οι άνθρωποι από τα χωριά και τα λαγκάδια πήγαν στις πόλεις και συσσωρεύτηκαν σε ένα πολύ μικρό χώρο, είχαμε έξαρση φυματίωσης. Οπότε το σκεπτικό είναι να προλάβεις κάτι τέτοιο και να πεις ότι μπορώ να κάνω μια διάγνωση τώρα που έχω τα εργαλεία. Γενικά αυτό, οι εξάρσεις ευνοούνται όταν οι πληθυσμοί συνοστίζονται σε μικρό, ας πούμε, χωρικό διαμέρισμα. Και οι συνθήκες υγιεινής άρα η μετάδοση, ας πούμε, είναι και πιο εύκολη. Γιατί μεταδίδεται με τον αέρα. Το βακτήριο αυτό μεταδίδεται με τον αέρα. Τώρα, μιλάμε κυρίως, ας πούμε, για τον έλεγχο των προσφύγων, των προσφυγικών ροών, όπου έχουμε πληθυσμούς που δεν είναι καν εμβολιασμένοι, προερχόμενους από χώρες οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς τέτοιου είδους ασθένειες. Οπότε, φαντάζομαι ότι υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης και στην Ευρώπη, ας πούμε, του ιού, η οποία η Ευρώπη μάλλον τον έχει εξαφανίσει, έτσι, μέσω των εμβολιασμών. Και επιμένω σε αυτό, γιατί πρέπει με κάθε τρόπο να απαντάμε και στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ναι, πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό. Θλίβομαι που πρέπει να το κάνω, αλλά πρέπει να το κάνω. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και μάλιστα σε ένα μικρό κομμάτι και υψηλής εκπαίδευσης, ο οποίος συμμετέχει στο αντιεμβολιαστικό κίνημα συμμεριζόμενος, ξέρω εγώ, μια θεωρία συνωμοσίας. Αλλά πρέπει να το λέμε ότι μέσω των εμβολίων εξαφανίστηκαν ασθένειες. Εξαφανίστηκαν ασθένειες. Όπου σε χώρες που δεν εμβολιάζονται οι πληθυσμοί, οι ασθένειες υπάρχουν. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτό τώρα θα πάει ως πρόταση, ας πούμε, ερευνητική. Κάπως έτσι θα γίνει. Εμείς στοχεύουμε να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε στο διαγωνισμό μέσω αυτού του kit που θα παρουσιάσουμε. Να αποσπάσουμε, ας πούμε, το χρυσό μετάλλιο και κάποιες ιδιαίτερες διακρίσεις που δίνει ο διαγωνισμός. Πού γίνεται ο διαγωνισμός και πότε? Ο διαγωνισμός γίνεται τον Οκτώβριο στη Βοστόνη της Αμερικής. Ωραία. Φαντάζομαι ότι εκεί συμμετέχουν, ας πούμε, μυαλά από όλο τον κόσμο. Έτσι. Από όλο τον κόσμο. Είναι πάνω από 300 ομάδες φοιτητών από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι αρκετά άτομα. Πάνω από 6.000 άτομα. Mm-hmm. Τι πιθανότητες έχουν, να μιλήσω και λίγο με τον προσωπικό όρο να το σηκώσω. Πολύ καλές πιθανότητες. Ναι, γιατί αυτό είναι κάτι, αυτό σκέφτομαι και εγώ, είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο πια. Γιατί μεταναστευτικές ροές υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ναι, πραγματικά. Έτσι. Είναι επικαιρότητα. Είναι επικαιρότητα, ναι. Άρα, εμείς τη συσκευή την έχουμε έτοιμη και θα πάμε και να τη δείξουμε, ή έχουμε την ιδέα και θα πάμε να την υποβάλουμε σαν ιδέα για να βρούμε ίσως και μια χρηματοδότηση μετά? Προς το παρόν είμαστε στην ιδέα, έχουμε σχηματίσει το πειραματικό μας πρωτόκολλο. Mm-hmm. Τα πειράματα θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή θα μπούμε στο εργαστήριο και τα λοιπά για να δοκιμάσουμε. Εδώ στο εργαστήριο του Τμήματος. Στα εργαστήρια του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας ακριβώς. Και ελπίζουμε όταν πάμε στο διαγωνισμό, πούμε, να έχουμε έτοιμο το kit μας για να το παρουσιάσουμε ακριβώς όπως είναι. Άρα στο διαγωνισμό θα πάμε με το kit έτοιμο. Έχουμε δηλαδή μια πορεία στην οποία πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί στο εργαστήριο, να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε μια συσκευή όλο αυτό και να πάρουμε τη συσκευή και να την πάμε στο διαγωνισμό και να πούμε αυτό είναι. Αυτό θα ήταν το βέλτιστο, ναι. Αν και γενικά το χρονικό περιθώριο που δίνεται, δηλαδή ξεκίνησε εμείς η ομάδα, είμαστε από το προηγούμενο Νοέμβρη. Και ουσιαστικά τα πειράματα θα ξεκινήσουν τώρα, οπότε είναι πολύ μικρό το χρονικό περιθώριο για να πει κανείς ότι θα έχει κάτι πολύ έτοιμο. Ίσως να έχουμε ένα πρωτότυπο, ο σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο για να παρουσιάσεις.
το οποίο θα θέλει σίγουρα περαιτέρω. Και χρειάζεται χρηματοδότηση αυτό. Χρειάζεται αρκετή χρηματοδότηση, η αλήθεια είναι. Αλλά... Πώς σκοπεύουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο? Ευτυχώς μας στηρίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μας στηρίζει μια πλατφόρμα ερευνητική μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Omic Engine, καθώς και τα Ελληνικά Πετρέλαιος μέχρι τώρα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μας. Και γενικά αναζητούμε, γιατί ενώ ένα μεγάλο μέρος των εξόδων είναι τα πειράματα, ένα μεγαλύτερο μέρος των εξόδων είναι το ταξίδι εκεί πέρα. Γιατί το συνέδριο, η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι πανάκριβη, καθώς και το ταξίδι δηλαδή στην Αμερική. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι πολύ ακριβό. Τώρα, τι συζητάμε δηλαδή, για μια τάξη μεγέθους 5-10.000 ευρώ ή παραπάνω? Συζητάμε πολύ παραπάνω. Για πάνω από 40.000 ευρώ. Πάνω από 40? Ναι, είναι αρκετά χρήματα. Γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε 10 άτομα. Α, είναι όλη η ομάδα. Ναι. Ο σκοπός μας είναι να πάμε όλη η ομάδα. Οπότε ανεβαίνει το κόστος ραγδαία. Okay. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα? Λοιπόν, είμαστε συνολικά 7 άτομα από τη βιοχημεία. Τρίτο, τέταρτο και επιπτυχίο παιδιά. Είναι μία κοπέλα από το μηχανολόγο μηχανικών στο Βόλο, η οποία ασχολείται με το modeling, με τον προγραμματισμό, ουσιαστικά με το ψηφιακό που είπατε πριν, που αναφέρετε κι εσείς. Μία κοπέλα από το αρχιτεκτόνο μηχανικών, η οποία ασχολείται με τα γραφιστικά και το πώς θα παρουσιάσουμε το project, πώς θα στηθεί όλο αυτό, που είναι από τα πολύ σημαντικά πλέον κομμάτια. Ναι, βέβαια. Με την επικοινωνία δηλαδή. Ναι. Και μία κοπέλα από τη Λαμία, η Ελευθερία, που είναι στην πληροφορική και με εφαρμογές στη βιοιατρική, η οποία ασχολείται με το site. Αν είδατε το site μας, όλο αυτό η Ελευθερία τα έχει στήσει. Που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος να σε κρίνει ο κριτής εκεί πέρα, εκτός από την παρουσίαση και το face-to-face, ας πούμε, που θα κάνει, θα είναι και στο site που θα έχουμε γράψει όλα μας τα στοιχεία. Ναι, γιατί εμείς εδώ δεν το έχουμε μάθει αυτό, αλλά εκεί είμαι σίγουρος ότι βλέπουν τη συνολική εικόνα, δηλαδή το commitment των μαθητών, την ερευνητική τους επάρκεια, τις συνοδές τους υπηρεσίες. Αν δεν έχει site, δεν συζητάμε, ας πούμε. Δηλαδή, πού πας με καραμίτρο. Έτσι. Όλο το κομμάτι, ολιστικά. Οπότε, ναι. Πότε αναμένετε να πάμε? Ο διαγωνισμός είναι 31 Οκτωβρίου με 4 Νοεμβρίου του 2019. Οπότε... Ως ιδέα, νομίζω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες διάκρισης. Γιατί είναι μια ιδέα η οποία αφορά εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και εκατοντάδες χώρες που θα τη χρειάζονταν. Οπότε είναι fit to the point. Ωραία. Πολύ χαίρομαι. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα είμαστε έτοιμοι καταρχήν, θα είμαστε έτσι. Εννοείται. Θα ετοιμαζόμαστε εδώ και μήνες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι τότε. Αυτό γίνεται παράλληλα από τις σπουδές σας, έτσι. Το καλύτερο θα είναι αυτό, αν και στην πράξη δεν γίνεται. Δηλαδή, τα έχουμε αφήσει το εξάμεινο. Η Νικολέτα έκανε πτυχιακή, τη σταμάτησε για να κάνει. Πολλά παιδιά, ας πούμε, τα δύο παιδιά που ουσιαστικά είναι οι leaders της ομάδας, έχουν τελειώσανε τη σχολή, οπότε κάτσανε ένα έξτρα χρόνο χωρίς να κάνουν κάτι άλλο για την ομάδα, οπότε χρειάζεται κάποιες θυσίες. Ελπίζουμε να τα πάρουμε πίσω με άλλο τρόπο όμως. Θα τα κερδίσουμε στην εμπειρία. Αυτό όμως, αυτό είναι που μας λείπει στην Ελλάδα, στην εκπαίδευση. Δηλαδή, να σας πω και να κλείσω με αυτό, μιλούσα πέρυσι σε μια συνέντευξη με έναν Αμερικανό καθηγητή πανεπιστημίου στο Ντάλλας, του Τέξας, ο οποίος είχε την έδρα της οικονομίας και ήταν ειδικός συνεργάτης σε θέματα τρομοκρατίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Γιατί εκεί, λόγω ευφυΐας, μάλλον οι Αμερικανοί συνδέουν την οικονομία με την τρομοκρατία. Ο οποίος μου έλεγε ότι πρέπει να ξαναδούμε λιγάκι το στάτους της εκπαίδευσης των φοιτητών μας. Και στην Αμερική υπάρχει αυτή η συζήτηση. Έλεγε ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, με λαμπρές σπουδές, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, τα οποία όμως είναι λειτουργικά αναλφάβητα. Δεν έχουν καθόλου δεξιότητες να αντιμετωπίσουν βασικές ανάγκες της ζωής. Δηλαδή, αυτό που έλεγε είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης, της υψηλόβαθμης εκπαίδευσης, με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ναι. Φυσικά. Αυτό που κάνετε εσείς είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παρατάμε λίγο τις σπουδές μας, ας πούμε, για να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη της κοινωνίας. Αλλά αυτό έπρεπε να το κάνει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, να λέει, άστην τώρα την πτυχιακή σου. Αυτή είναι η πτυχιακή σου. Κάντο και πάρει και το πτυχίο σου μαζί. Αυτό είναι ο σκοπός. Θα ήταν ωραίο κάτι τέτοιο. Ελπίζω να το εδραιώσουμε αυτό σαν ιδέα. Δηλαδή, ναι, τώρα αλλά μπορεί, ας πούμε, να κάτσεις να διακριθείς όλο αυτό και να σου λέει ο άλλος ότι χρωστάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, χημεία πρώτου εξαμήνου, οπότε δεν σου δίνει το πτυχίο. Έτσι θα γίνει. Αλλά ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Σας ευχαριστώ ειλικρινά που ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και θέλω να είμαστε σε επαφή για να δούμε πώς εξελίσσεται η ιδέα. Μου φαίνεται συγκλονιστική.
Συγχαρητήρια. Πάντως, στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι την Κυριακή θα είμαστε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ως iGEM Θέσσαλη, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατά της Φυματίωσης, 24 Μαρτίου. Και θα ενημερώνετε, υποθέτω, και τον κόσμο για το project. Και θα ενημερώνουμε, ναι, για το project, για τη φυματίωση κτλ. Όποιος θέλει, όσοι καλοί, okay, προσέλθουν. Ωραία, να έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Ευθυμιοπιούλου και Νίκο Ντελκή. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.